Δεν ξέρω ποια είναι η υπόθεση εργασίας, όπως η συζήτηση προηγούμενη είχε ορίσει ως ένα βασικό ερώτημα. Αλλά ας μου επιτραπεί να αναφερθώ καταρχήν στη γνωστική περιοχή, στην ομάδα συζητήσεων στην οποία προείδρευσα και να εντοπίσω ότι η βασική θεματολογία αυτής της πρώτης συνεδρίασης, της πρώτης πρωινής συνεδρίασης, η οποία ξεκίνησε χθες το πρωί, έχοντας σαν δύο βασικές παραμέτρους ανάλυσης, με βάση τη συγκρότηση των ομιλιών, όπου η πρώτη θεματική ενότητα αναφέρθηκε στην ιδιαιτερότητα της τοπιακής ανάγνωσης και της τοπιακής συγκρότησης ως μια αφορμή συζήτησης για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Είναι γεγονός ότι ακούστηκαν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις όσον αφορά την συμμετοχή του χώρου, του τόπου και του τοπίου στη συγκρότηση της γνώσης, η οποία έχει την πολύ ουσιαστική τη συμμετοχή στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Και οι παρουσιάσεις που αναφέρθηκαν στην ιδιαιτερότητα του χώρου και οι παρουσιάσεις οι οποίες αναφέρθηκαν στον τόπο και στην πολύ σημαντική του συμμετοχή στην αναγνώριση και στα εργαλεία μέσα από τα οποία η αναγνώριση αυτή αποτελεί μεθοδολογική προσέγγιση για τον σχεδιασμό, ήταν πολύ σημαντικέ. Παρόλο ότι οφείλω εδώ να μεταφέρω ένα παράπονο του κυρίου Μωραΐτη, ο οποίος μου εξέφρασε την ανησυχία του γιατί στην πρώτη αρχική τοποθέτηση ο τοπιακός σχεδιασμός δεν ήταν στην πρώτη συνάντηση που κάναμε στην αρχή των συζητήσεων ως βασικό συστατικό της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης, παρόλο ότι φάνηκε ότι είναι πολύ σημαντική σαν διαδικασία μέσα από την οποία προκύπτουν οι παράμετροι του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο, έχω σημειώσει αρκετά, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι της ώρας να κουβεντιαστούν, αλλά η δεύτερη μεγάλη ενότητα, η οποία όμως εκπροσωπήθηκε στη δική μου την προεδρία από τον κύριο Σταυρίδη, ήταν το θέμα της κατοίκησης ως μια διαδικασία μέσα από την οποία αναγνωρίζουμε τα εργαλεία για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και ιδιαίτερα έδωσε έμφαση στην συμμετοχική διαδικασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα. Αυτές ήταν οι δύο μεγάλες θεματικές με τις οποίες καλύφθηκε η πρώτη σειρά παρουσιάσεων στην οποία εγώ προείδρευσα. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι σχετικό και σε ό,τι μπορώ να απαντήσω σε αυτή τη φάση, πολύ ευχαρίστω. Αλλιώς θα δώσω το λόγο στην επόμενη συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Εγώ κατάλαβα ότι ο στόχος μας... Μήπως έχει μεγαλύτερο νόημα να γίνει μια συμβέντα σύλληλο πιο συνολικό. Ναι, αυτό πήγα να πω, ναι. Ναι, η ολογική δεν είναι να παρουσιάσουμε περιλήψη το τι είπαμε, αλλά αναθεματική ενότητα να πούμε έστω τα αντικείμενα αιχμής τα οποία εντοπίσαμε. Ή έστω, ας πούμε, ποια είναι αυτά που ουσιαστικά μας απασχόλησαν. Απλώς είναι πρώτον το προχωρημένο της ώρας και δεύτερον η έλλειψη κόσμου. Που σημαίνει ότι υπάρχουν και κάποιες περιοχές οι οποίες δεν εκπροσωπούνται. Και δεύτερον, και οποιοδήποτε άλλος θα μπορούσε ή με λογική προεδρεύοντας ή με λογική γνωστικού αντικειμένου να το καλύψει. Καλή ώρα, αν θέλετε κάτι να πείτε, κύριε Κουτσουμπό, που έχει σχέση με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Το αντίθετο λέω ότι νομίζω δεν έχει νόημα να μιλήσω εγώ, γιατί θα μιλήσουμε άλλοι άνθρωποι. Πάντω υπάρχουν περιεγραμμένα πολλά θεματικά αντικείμενα με τα οποία ασχοληθήκαμε, αλλά είναι πάρα πολλά. Δηλαδή είναι όλο αυτό. Αν θέλει κάποιο, μπορεί να το διαβάσει. Η ώρα είναι παραδέσμευση. Ναι. Κανονίσουμε και ώρα θα σταματήσουμε. Να το πάρουμε ανάποδα. Να δούμε πόση ώρα μπορούμε να είμαστε εδώ. Αν είναι να φύγουμε στις 9 η ώρα και να είναι 9 παρα 10, δεν έχει νόημα σχεδόν να πούμε τίποτα. Εάν είναι να έχουμε ένα χρονικό ορίζοντα, μπορούμε να πούμε και μερικά άλλα παραπάνω. Ναι, κύριε Σταυρίδη.
προσπάθειες από όσους και όσες νιώθουν ότι έχουν μια πιο συστρατική εικόνα από αυτό που συνέβη, έστω από τη μερική τους εικόνα έχουν κάποια πιο γενικά συμπεράσματα να τα πούν. Δηλαδή, θα γίνουμε καμιά αργαλιά τοποθετήσεις, τελικά βγαίνει κάτι ενδιαφέρον από αυτό που οργανώσαμε για την τακτική της ελεκτρονικής. Και σαν να σας προσθέσει ό,τι έχει αποκομίσει από την παρουσία του σε αυτό το συνέδριο. Εγώ θα πρέπει να γίνει ένας τέτοιος κύκλος τοποθετήσεων, μήπως και όλοι μας και όλες κερδίσουμε, ας πούμε, από τις γνώμες που θα ακούσουμε. Μάλιστα. Διαδικασία θέλετε, κύριε Δημητρακόπουλε. Μια ερώτηση να κάνω. Θα κάνω αυτό που εντόπισα, το ανέφερα πολύ σύντομα το πρωί και ήθελα να το κάνω, να το μεταφέρω σε ερώτηση στη σχολή και στους προσώπους της. Είναι το γεγονός ότι πρακτικά βλέπουμε ότι η σχολή έχει τέσσερις τομείς με κάποια συγκεκριμένη ονοματοδοσία και τελικά τα αντικείμενα τα οποία ορίστηκαν για το συνεδρίο είναι πέντε και είναι μυστήρια η αναλογία τομέα με αντικείμενα και η ονοματολογία είναι άλλη. Δηλαδή, ο τομέας 1, ο σχεδιασμός, έδωσε δύο θεματικές, ιστορία, θεωρία και σχεδιασμός. Αυτό είναι λίγο δυσανάλογο από το γεγονός ότι αποφασίστηκε αυτός είναι ένας τομέας. Αντίστοιχα, οι θεματικές θεωρητές με τους τομείς δεν έχουν καμία σχέση. Οι τομείς είναι ένα διοικητικό και εκπαιδευτικό ορισμός της σχολής. Ιστορία και θεωρία φαντάζομαι ότι εξυπηρετείται και από συναδέλφους που είναι σε αδιάφορους τομείς. Η πολεοδομία έχει συναδέλφους που διδάσκουν την ιστορία της πόλης. Δεν τους κάνουμε μεταγραφή στο άλλο. Είναι άλλο το θέμα η διοικητική οργάνωση της σχολής, άλλο το θέμα της επιστημονικού του εντοπισμού κάποιου γνωστικού περιοχών για να συγκροτηθεί ένα συνέδριο. Καμία σχέση τώρα με το άλλο. Οι τομείς είναι διοικητικό όργανο. Μαζευόμαστε να φτιάχνουμε το μάθημα. Έχει μια νοηματική, έχει μια αναλογία. Όχι αναγκαστικά. Εσείς πραγματικά δεν έχετε κανένα τομέα σημείο, δεν έχετε κανένα προσπαθή. Όχι, δεν πιστεύω ότι εμείς προς το παρόν πιθανώς εμένα την τοποθέτησή μου είναι ότι δεν χρειάζεται να έχεις τομίσει από αυτή την έννοια. Αλλά εγώ σας είπα το πρωί ότι στο θέμα αυτό που είπατε θα το συζητήσουμε όταν ο αριθμός των μελών της σχολής θα μπορεί να συγκροτήσει τομείς. Όταν έχετε τρία μέλη, δεν πώς να κάνετε τέσσερις τομείς. Όχι, θα έπρεπε να ρεκοδοτήσετε κάτι. Όταν αποκτήσετε 15-20 άτομα, μπορεί να δείτε ότι σας βολεύει μια εκτομή. Μην το βάζουμε θεωρητικά, θα δείξει το μέλλον. Καλά, σίγουρα. Όχι, πιο πολύ το ερώτημα είναι ότι θα γίνει ένα μονοπόλιο. Είναι οι περιοχές που εξηγήσαμε ότι 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 είναι οι έχει εθνικό σχεδιασμό και τέχνη. Οπότε αυτό δεν σημαίνει ότι είναι δυσυπόστατος μόνο ο τομέας 1, μπορεί να είναι δυσυπόστατος και ο τομέας 3. Κάτι θέλει να πει ο κύριος Καβάλας. Εγώ αντελήφθη σήμερα το πρωί το μεγάλο πρόβλημα της σχολής, που είναι υπερβολικά μεγάλος αριθμός των σπουδαστών. Και αυτό είναι από τα πράγματα που μου κάνουν εντύπωση, διότι πάλι θα αναφερθώ στην εποχή που σπουδάζαμε εμείς, όπου το μέγιστος αριθμός των εισακτέων το 1942 ήταν 12. 12. Και τότε δεν ήταν δωρεάν οι σπουδές. Πληρώναμε. Έπρεπε να έχεις βαθμό, μέσο βαθμό 7 στα 10, πάνω από 7 δηλαδή, και να είσαι άπορος για να είναι δωρεάν οι σπουδές. Δηλαδή, χωριζόντουσαν οι σπουδαστές σε έφορους και σε άπορους. Οι έφοροι έπρεπε να πληρώνουν. Κατόπιν αυτού τη δίκη ουσιαστικά κανείς μας δεν είχε λεφτά. Όλοι δουλεύαμε σε αριθμητικά γραφεία την ώρα που παράλαβε τις σπουδές μας. Το οποίο ήταν ισόπελός μας. Γιατί τα αριθμητικά γραφεία στο οποίο δουλεύαμε ήταν ένα δεύτερο πολυτεχνείο. Ήταν η πράξη. Είμασταν στο γιαπί. Όταν τελειώναμε το πολυτεχνείο, ήδη ξέραμε τι είναι το γιαπί. Λοιπόν, μήπως θα πρέπει και σήμερα να δει κανείς, μήπως θα έπρεπε οι σπουδές να πάψουν να είναι δωρεάν. Διότι σε ξένα πανεπιστήμια που είναι ιδιωτικά, το Κολάμπια Φιλιππίν, που πληρώνουν οι σπουδαστές, πάλι ο αριθμός είναι περιορισμένος. Στα μεταπτυχιακά ήμασταν 10, δεν μπορούσαμε να είμαστε παραπάνω στις μεταπτυχιακές σπουδές. Και εδώ έρχομαι στο θέμα των μεταπτυχιακών. Σήμερα το πρωί ο κ. Πανέτσος μίλησε για εμβάθυνση και ειδίκευση. Έχω την εντύπωση ότι και τα δύο είναι λάθος. Οι μεταπτυχιακές σπουδές πρέπει να είναι διεύρυνση. Η ειδίκευση
αυτή η εμπάθυνση είναι αντικείμενο των διδακτορικών εργασιών, γιατί τα διδακτορικά δεν ξέρω τι αξία έχουν στην αρχιτεκτονική. Η διεύρυνση όμως των γνώσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ. Ο κ. Ανιλίδης, ήθελα να πει κάτι. Ναι. Εγώ θέλω να πω κάτι διαδικαστικό, θέλω να πω. Ναι. Απλώς θέλω να πω διαδικαστικά ότι ενδεχομένως να ήταν κάπως χρήσιμο να λεχθούν έστω εντελώς επιγραμματικά της τάξης των δύο λεπτών κάποια πράγματα από τις ενότητες, ώστε οι συμβολές που είχαν οι συνάδελφοι με τις εισηγήσεις που κάνανε να είναι ένα θέμα, ας πούμε, που ανοίγει το διάλογο ή τέλος πάντων συμβάλλει στο διάλογο. Να μην μπορεί να γίνει συζήτηση από όλους φόρους της ύλης, αλλά ενδεχομένως, εφόσον έγινε αρκετή προσπάθεια από τους συζητητές προγραμμένως κατά ενότητα να τρέξουν θέματα και να πούνε έστω κάποια συμπεράσματα που προφανώς δεν είναι ούτε τελικά ούτε οτιδήποτε άλλο, μήπως κάπως θα βοηθούσε. Βέβαια, εντάξει, και η άλλη εκδοχή να γίνει ελεύθερη ζήτηση και αυτή έχει τα δικά του πλεονεκτήματα. Αυτό θέλω να πω. Μήπως τώρα γίνει μια έστω πολύ σύντομη αναφορά στις ενότητες. Όχι από εμάς μόνο, αλλά από όποιον νομίζει, ας πούμε. Έτσι. Σε αυτό το πνεύμα ίσως να προσπαθήσω εγώ πρώτος που ήμουν παρόν και στις δύο συνεδρίες της τεχνολογίας να δώσω ένα στίγμα των αντικειμένων που φαίνεται ότι απασχολούν και απασχολούν για το μέλλον. Τα τρία αντικείμενα εχμής τα οποία φάνηκε ότι μας απασχολούν έχουν σχέση με τεχνολογία και με κατασκευές, το πρώτο. Το δεύτερο έχει σχέση με βιώσιμο ή περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Και το τρίτο έχει να κάνει με ιστορικά δομικά συστήματα. Αυτά τα τρία, θεωρώντας ότι αποτελούν αντικείμενα τα οποία έχουν να κάνουν με τα γενικά θέματα της διδακτικής, της αρχιτεκτονικής και της ουσιαστικής όσμωσης που πρέπει να έχει η σύνθεση με την τεχνολογία, μπήκανε σαν ουσιαστικά σημεία προσυζήτηση. Ένα άλλο θέμα το οποίο ήταν, ας πούμε, πιο ειδικό και το οποίο μονοπόλησε όμως τη συζήτηση ήταν η σχέση της δομικής μηχανικής με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και με ποιο τρόπο ένας ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο μπορείς να παρουσιάσεις και μπορείς να διδάξεις δομική μηχανική μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά σπουδαστές αρχιτεκτονικής στο να μην βλέπουν με έναν υπολογιστικό ή με έναν προσεγγιστικό τρόπο τον φορέα, αλλά να τον κατακτήσουν σε μία λογική προσέγγισης και κατανόησης της ουσίας του φορέα, αλλά με μία προσέγγιση η οποία να μην αφίσταται κάποιων υπολογιστικών μεθόδων, οι οποίες απλώς και μόνο να δίνουν μία έτσι πολύ καλή, μία πολύ καλή πρώτη ματιά. Φάνηκε ότι τα θέματα επίσης τα οποία έχουν να κάνουν με τη συμβατική οικοδομική, η οποία είναι οι εγκύκλιες σπουδές, είναι θέματα τα οποία επειδή ακριβώς τα διαπραγματευόμαστε για πολλά χρόνια, τα έχουμε κατακτήσει, τα έχουμε φτάσει σε κάποιο επίπεδο και τα θεωρούμε ότι καλώς περπατούν έτσι όπως περπατούν. Οπότε η στόχευση και ο προβληματισμός ήταν περισσότερο στα τρία άλλα αντικείμενα που σας είπα και λιγότερο στο θέμα του, ας πούμε, της συμβατικής οικοδομικής. Και υπήρξε και ένας προβληματισμός όσον αφορά θέματα εγκαταστάσεων, το οποίο εγώ θα το γενίκευα λίγο παραπάνω και θα το έλεγα θέμα συστημάτων και το οποίο έχει να κάνει με όλα τα συστήματα τα οποία ενσωματώνονται στην κατασκευή και τα οποία ακόμη και εμείς που υποτίθεται ότι είμαστε το ίδρυμα το οποίο είναι πιο φιλικό σε τέτοιου είδους αντικείμενα, τα έχουμε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, βάλει σε ένα σιρτάρι και δεν τα αγγίζουμε. Δηλαδή, αν πάμε εμείς οι ίδιοι να κάνουμε πρώτα την μεθοδική μας, θεωρούμε ότι έχουμε μια πολύ καλή προσέγγιση σε θέματα όσμωσης μεταξύ ας πούμε, φορέα και κτηρίου ή λεπτομέρειας και ταυτότητας, αλλά δεν έχουμε την αντίστοιχη όσμωση σε θέματα συστημάτων και σε θέματα εγκαταστάσεων, τα οποία
ανοίγουν ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και το σύστημα δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με πάρα πολλά στοιχεία τα οποία μπαίνουν στην κατασκευή και όχι υποχρεωτικά μόνο με ίδρυση, αποχέτευση, κλιματισμό ή οτιδήποτε τέτοιο. Μία τέτοια ίσως γενική τοποθέτηση ένα τομέα δεν ξέρω αν θα βοηθούσε. Αναγνωστική περιοχή. Αναγνωστική περιοχή το διόρθωσα. Θεματική περιοχή εννοείς. Να πούμε η αρή. Βεβαίως. Ναι, θεματική λοιπόν περιοχή. Αναθέτηση περιοχή, ναι. Εγώ δεν θα μιλήσω για όλη τη θεματική περιοχή του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Εξάλλου δεν τα παρακολούθησα όλα, γιατί μετακινούμουν από το ένα θέατρο στο άλλο και έτσι προσπαθώντας να ακούσω και λίγο από την ιστορία, θεωρία και από τις τέχνες και από το κομμάτι της τεχνολογίας. Ένα σχόλιο μόνο σε αυτά όλα που παρακολούθησα και θα προσπαθήσω λίγο να συσχετίσω τις σχολές. Όλες, λίγος πολύ, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο, που θα μιλήσω γι' αυτόν στη συνέχεια, κατάλαβα ότι προσπαθούν να συσχετίσουν αυτό που λέμε το intramural και το extramural, τον εντός των τυχών και τον εκτός των τυχών. Δηλαδή το άνοιγμα των σχολών προς τα έξω, να το πω έτσι γενικά. Στη δική μας σχολή, νομίζω, μέσα από τις δύο εισηγήσεις που έγιναν από τον Σταύρο, τον Σταυρίδη και τον Νίκο, τον Αναστασόπουλο, φαίνεται ότι αυτό το άνοιγμα έχει, θα έλεγα, πιο κοινωνικά χαρακτηριστικά μέσω ενός συμμετοχικού σχεδιασμού περισσότερο. Στις άλλες σχολές αντιλήφθηκα ότι αυτό το άνοιγμα γίνεται περισσότερο με δράση στο δημόσιο χώρο. Είτε με διάφορα happenings ή κάτι άλλο. Με διορθώνετε όσοι είστε παρόντες ή έχετε αντιληφθεί κάτι διαφορετικό. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα σημαντικό, που δεν καλύπτει, ένα σημαντικό στοιχείο το ότι όλες οι σχολές προσπαθούν με διαφορετικό τρόπο να ανοίξουν τη σχολή προς τα έξω. Τη διδασκαλία προς τα έξω. Τους φοιτητές μας σε σχέση με το έξω. Με διαφορετικούς τρόπους. Αυτό είναι κάτι το οποίο εντόπισα εγώ ως προς τη σχέση μεταξύ των σχολών. Και το άλλο επίσης που είδα σαν μία διαφορά, αλλά δεν έχω παρακολουθήσει όλες τις εισηγήσεις, είναι ότι νομίζω αυτά τα περί παραμετρικού σχεδιασμού υπάρχουν πολύ πιο έντονα, ας πούμε, στη σχολή της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχουν φύγει οι συνάδελφοι, περισσότεροι, και της Θεσσαλίας, νομίζω περισσότερο της Θεσσαλονίκης, κάτι που είναι πολύ λιγότερο σε εμάς. Αυτά είναι τα δύο σημαντικά στοιχεία τα οποία εντόπισα στη σύγκριση των σχολών. Συνεχίζοντας από εκεί που το άφησε η κυρία Δενίρη, στη δική μου την συνεδρία, που ήταν η δεύτερη στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό εχθές, αυτό που υπερτερούσε ήταν ότι κάθε σχολή που παρουσίαζε, κάθε μιλητής έδινε ένα στίγμα, είτε της σχολής του ή κάποιων δασκάλων. Ας πούμε, είχαμε ακόμα και την περιγραφή της διδασκαλίας στη δεκαετία του 70 στη Βενετία και τον Άλφρεντ Ρόσι. Σίγουρα το στίγμα του Αριστοτελείου, από τον κύριο Καλογύρου και τη διδασκαλία εκεί. Όπως επίσης, αυτό που αναφέρθηκε η Δίνα πριν, από τον Νίκο τον Αναστασόπουλο και από την ομάδα της Κύπρου, δύο αναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας, πιο συλλογικούς, πιο πειραματικούς, πιο έξω από τη σχολή. Και είχαμε επίσης και μία εμβάθυνση στο Μετσόβιο, από την ερευνητική δουλειά της Αλίνας της Δήμα, η οποία έφερε στη συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και στοιχεία από την έρευνα που έχει κάνει για τους δασκάλους μας εδώ, για τον κύριο Δεκαβάλα, για άλλους δασκάλους και για το πώς τα χρόνια εκείνα ακριβώς γινόταν η διδασκαλία, με ποιες θεματικές και με ποιες προσεγγίσεις διδακτικές. Αυτά είναι τα δικά μου. Μάλιστα. Κάποιος άλλος να θέλει να συμπληρώσει. Κύριε Σταυρίδης. Αρκετές παρουσιάσεις είχαν μια αναφορά παραδειγματική σε δουλειές που γίνονται σε αντίστοιχες σχολές ή αντίστοιχα εξάμεινα. Φάνηκε πολύ ενδιαφέρον ότι υπήρχε ένας ευρύς προβληματισμός για τα εργαλεία, τα μέσα και τους τρόπους με τους οποίους αναπτύσσεται η συζήτηση πάνω στην αρχιτεκτονική. Και αυτή η συζήτηση σίγουρα δεν αναπτύσσεται σε ένα ίδιο έδαφος για όλους ή σε ένα στέρεο έδαφος, το οποίο όλοι αναγνωρίζουν, ας πούμε, κανόνες
με τους οποίους μπορούν να συγκρίνουν ή να κρίνουν δουλειές. Νομίζω ότι αυτό είναι από τη μια μεριά γόνιμο, από την άλλη μεριά όμως είναι ένα πρώτο στάδιο από το οποίο πρέπει να περάσουμε σε ένα επόμενο, που ίσως εκεί θα πρέπει να αναμετρηθούν και προτάσεις πάνω στον τρόπο με τον οποίο αναζητώνται εργαλεία. Η αναζήτηση των εργαλείων είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα σε μια εποχή αλλαγών, σε μια εποχή κρίσης και του ίδιου του επαγγέλματος και μετακίνηση των αντικειμένων και της απασχόλησης αλλά και της έρευνας στην αρχιτεκτονική. Έχω την εντύπωση ότι ενδεχομένως στις συναντήσεις της θεωρίας να ενθίκτησαν τέτοια θέματα, δεν γνωρίζω, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητήσουμε για θεωρητικές προτάσεις ή προτάσεις που είναι συγκροτημένες, εν πάση περιπτώσει, ως τοποθεσίες, μέσα από τις οποίες ελέγχεται το αποτέλεσμα αυτών των πειραματισμών. Είτε αφορούν την εισαγωγή στη σύνθεση στο σχεδιασμό, είτε αφορούν την αποτίμηση των αποτελεσμάτων σε διάφορες φάσεις της σπουδής. Και σίγουρα αυτό είναι και διακλαδικό ερώτημα, δηλαδή φαντάζομαι ότι υπάρχει και για τους, τον προβληματισμό που έγινε με κέντρο την πόλη και για τον προβληματισμό που έγινε με κέντρο την τεχνολογία και για τον προβληματισμό που έγινε με κέντρο την ιστορία, τη θεωρία ή τις τέχνες. Νομίζω ότι εκεί ίσως είμαστε έτοιμοι για ένα επόμενο βήμα διαλόγου και ανάμεσα στις σχολές και ανάμεσα στους διδάσκους και προφανώς στο εσωτερικό της σχολής μας. Εμένα μου φάνηκε ζωογόνο πάντως αυτό, υγιές, ότι υπάρχουν και πολλές απόψεις και πολλές δοκιμές, πολλά πράγματα δοκιμάζονται. Προφανώς δεν συμφωνώ ότι όλα έχουν την ίδια προφανώς ποιότητα ή τα ίδια αποτελέσματα, δεν θα μπορούσα άλλωστε. Αλλά είναι σημαντικό ότι είναι μια περίοδος στην οποία έχει ανοιχτεί η συζήτηση και για τα αντικείμενα αλλά και για τους όρους με τους οποίους συγκροτείται η αρχιτεκτονική. Και αυτό είναι σημαντικό σε μια περίοδο κρίσης. Οι σχολές δηλαδή μου φάνηκαν ζωντανές. Και αυτό είναι παρήγορο. Και βάζω και τη δικιά μας προφανώς. Ναι, συμφωνούμε σε αυτό που λέτε. Άλλη τοποθέτηση και κύριο Παπαϊωάννου. Εγώ δεν συμμετείχα. Λέω δεν συμμετείχα στο συνέδριο. Απλώς θέλω να πω μερικές σκέψεις. Ξέρετε πολύ καλά ότι η σχολή μας βρίσκεται σε μια διαδικασία αλλαγής του προγράμματος σπουδών. Μια καθόλου εύκολη διαδικασία και δεν είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα καταλήξουμε και σε ένα αποτέλεσμα. Έτσι να σας πω την αλήθεια. Πιστεύω όμως ότι ένα τέτοιο συνέδριο, αν είχε και κάποιον στόχο πέρα από αυτό καθεαυτό, θα ήταν να βοηθήσει τους συναδέλφους της σχολής μας να προχωρήσουμε σε αυτή την αλλαγή του προγράμματος σπουδών, στις νέες συνθήκες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί. Ακριβώς αυτή η ευρύτητα για την οποία μίλησε ο Σταύρος, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχουν οι διδάσκοντες, αλλά και οι φοιτητές της σχολής μας, ένα ευρύ πνεύμα για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα το οποίο καταρχάς θα το πιστέψουμε, θα το εφαρμόσουμε και κυρίως να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κάποιες ανατροπές. Δηλαδή, συνέχεια σε σχέση με αυτό που ήταν η παράδοση της σχολής, αλλά και ρήξη σε σχέση με αυτή την παράδοση της σχολής, σε ό,τι από αυτό που υπήρχε πλέον είναι θνησιγενές και άχρηστο ενδεχομένως. Τα λέω όλα αυτά γιατί προφανώς σε μία σχολή πρέπει να παρουσιάζονται καταρχάς πειραματικές διαδικασίες, αλλαγές. Πιστεύω λοιπόν ότι εάν πρόκειται να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα, αυτό δεν πρέπει να είναι ένα πρόγραμμα με ένα χρονικό ορίζοντα πάλι 20 ετίας. Αλλάζουμε το πρόγραμμα στη σχολή μας κάθε 20 χρόνια. Και κάθε φορά που το αλλάζουμε με επώδυνο τρόπο. Όχι με συμφωνίες, αλλά με διαφωνίες. Θα υπάρξουν και διαφωνίες. Λέω όμως ότι αν βοηθήσει αυτή η διαφορετικότητα, αυτό που ακούσαμε, στην προϋπόθεση ότι πραγματικά πάμε προς μία αλλαγή, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ακριβώς αυτές τις υποχωρήσεις ο καθένας στο γνωστικό του αντικείμενο. Και με πειραματικούς, ας το πούμε έτσι, τρόπους. Δηλαδή, να πειραματιζόμαστε πάνω σε κάτι και αν έχουμε μία αποτυχία κάποιος συνάδελφος μίλησε προηγουμένως στη διπλανή αίθουσα, αν υπάρχει μια τέτοια αποτυχία, να το επαναπροσδιορίζουμε και να έχουμε ένα πιο ευέλικτο σύστημα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Και το δεύτερο, που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, είναι το εξής. Πάρα πολλές φορές μου φαίνεται ότι κάνουμε ένα τραγικό λάθος ως διδάσκοντες. Ποιο είναι αυτό?
Θεωρούμε ότι όταν διδάσκουμε τον φοιτητή μας, ο καθίσει στο μάθημά του. Ο φοιτητής μέσα του έχει κάνει τη σύνθεση των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων. Εμείς εκπαιδευτικά έχουμε χωρίσει τα αντικείμενα και καλά έχουμε κάνει, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Να μην κάνει. Ναι. Θεωρούμε λοιπόν απριόρι ότι επειδή έχουν διδαχθεί, ας πούμε, στο τέταρτο εξάμηνο οικοδομική, στο έβδομο που θα του μιλήσω εγώ για τη σύνθεση, αυτό είναι κάτι που το έχει κατακτήσει. Αμ δε. Γιατί εμείς το θεωρούμε αυτονόητο όταν. Και εκεί ανοίγω μια παρένθεση. Φέρτε λίγο στο μυαλό σας πότε ο καθένας από εμάς ως αρχιτέκτονες καταλάβαμε την ουσία της κατασκευής, την ουσία της οικοδομικής, την ουσία της ιστορίας αρχιτεκτονικής, το γιαπί, όλα αυτά. Δεν είναι δεδομένο. Συνεπώς χρειάζεται επανάληψη. Ξανά και ξανά και ξανά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλω να πω, το οποίο το θεωρώ επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Πάλι χτες έγινε μια συζήτηση και εμφανίστηκε να υπάρχουν, ας το πούμε έτσι, οι δύο απόψεις. Οι μεν οι οποίοι υποστηρίζουν, ας πούμε, τη θεωρία και οι άλλοι υποτίθεται που υποστηρίζουν την πράξη και ότι πιθανά αυτά να είναι και δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Θέλω πραγματικά να πω ότι θεωρώ ότι αυτά τα δύο πλέον επιστημονικά σήμερα στον κόσμο, όπως και η τέχνη με την επιστήμη, είναι ένα πράγμα. Δεν είναι δύο ξέχωρα πράγματα. Συνεπώς, όσμωση χρειαζόμαστε. Θεωρώ ότι και ο αρχιτέκτονας της πράξης, όταν τραβάει την όποια γραμμή, έχει μια θεωρία μέσα στο μυαλό του, είναι αδύνατο να σχεδιάσει, εάν δεν έχει τη θεωρία του. Συνεπώς, μην φτιάχνουμε, θα έλεγα, ψευτοδιλήμματα. Για μένα είναι ψευτοδίλημα καθαρά αυτό το πράγμα. Και ένα άλλο ακόμα που θέλω να πω, και συγχωρέστε μου που παίρνει τόσο πολύ τον λόγο, δεν μίλησε άλλωστε. Οπότε μπορώ να πω λίγο περισσότερο χρόνο. Είναι το εξής. Η περιβόητη ιστορία περί κεντρικής ιδέας. Εκεί μπορεί να μιλήσει κανένας πάρα πολύ. Αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω, τουλάχιστον από τη δική μου την οπτική. Η κεντρική ιδέα δεν είναι κάτι το οποίο το ανακαλύπτω στην αρχή και μετά, αφού το έχω βρει, ακολουθώ ένα δεδομένο μονοπάτι, ας πούμε, και κινούμε πάνω σε αυτό. Δεν είναι με κανέναν τρόπο κάτι τέτοιο. Είναι κάτι το οποίο διαρκώς μέσα από πειράματα, από δοκιμές, επαναπροσδιορίζω, επανεφευρίσκω. Και τελικά, εάν υπάρχει ιδέα, γιατί υπάρχει και αυτό, αυτό εμφανίζεται στο τέλος. Μαζί, ας πούμε, με το αποτέλεσμα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε κατά νου. Γιατί όσα συνέδρια και να κάνουμε, εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν θα βρούμε την τέλεια διδασκαλία είτε της αρχιτεκτονικής είτε το οτιδήποτε. Γιατί το πιο δύσκολο πράγμα είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Σήμερα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι νευροεπιστήμονες και οι επιστήμες του εγκεφάλου είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Δεν το ξέρουμε αυτό, είναι άγνωστο. Δεν ξέρουμε πώς σκέφτεται ο εγκέφαλος. Άρα λοιπόν πώς θα ανακαλύψουμε πώς σκέφτεται ο φοιτητής που έχουμε απέναντί μας. Άρα αυτή η συζήτηση, αυτή η όσμωση, αυτή η συζήτηση πάνω στο σχεδιαστήριο, πάνω στη δουλειά των φοιτητών μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και διαρκώς θα πετυχαίνουμε και θα αποτυχαίνουμε. Άρα λοιπόν, όπως έλεγε και ο Άγιος Αυγουστίνος, φλέγεται η ψυχή μου να μάθει. Ευχαριστώ, συγγνώμη για τον χρόνο. Πραγματικά θα έχει και ενδιαφέρον να μάθουμε αν οι αλλαγές προγράμματος σπουδών στις άλλες σχολές γίνονται τόσο εφόδινα. Γιατί εγώ είδα ότι αλλάξανε. Γίνονται πολύ πιο συχνά. Και γίνονται πολύ πιο συχνά. Βέβαια, κύριε. Επειδή το συζητήσαμε, μην δραματοποιούμε τα πράγματα. Νομίζω ότι προσπάθησα αυτές και το έχω προσπαθήσει κι άλλοι. Να πω ότι και ισχύει και είναι στην κατεύθυνση που λέει ο Τάσης. Τα προγράμματα σπουδών στο τέλος είναι κάποιοι συμβιβασμοί. Όλα τα πράγματα στη ζωή είναι έτσι προχωρά. Πρέπει να φροντίσουμε να είναι δημιουργική αυτή τη στιγμή. Μην τα δραματοποιούμε τα πράγματα πάρα πολύ. Το λέω σε αυτά που είπες, θα το κάνουμε με επώδυνο. Επώδυνο. Εγώ το να συζητάς. Και δεν είπα για το τωρινό. Είπα για το προηγούμενο. Μίλησα για το 90 τόσο, δεν μίλησα για το σήμερα. Όλοι μέχρι στιγμής το σήμερα πάει καλά ευτυχώς. Μακάρι να πάει το τέλος. Αυτό λέμε. Άρα λοιπόν, μίλησα για να ξέρουμε, να είμαστε βέβαιοι, ανεξαρτήτως τι προθέσεις έχει ο καθένας, ότι για να προκύψει ένα πρόγραμμα σπουδών,
Το πρόγραμμα σπουδών αυτό θα προκύψει μέσα από συμβιβασμό. Συμβιβασμό σημαίνει ότι κάποια από όλα αυτά που έχει καθένας μας στο μυαλό του δεν θα είναι όλα αυτά το πρόγραμμα που είναι αυτό. Θα είναι κάτι που θα συμβιβάζει αυτά. Να προσπαθήσουμε να είναι δημιουργικό. Το τρίτο που πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι στην κατεύθυνση που είπε και προηγουμένως ο Τάσης. Τα προγράμματα σπουδών είναι ένας καταστατικός χάρτης για να πας την επόμενη μέρα. Εάν συμφωνήσουμε όλοι, και νομίζω ότι έχουμε συμφωνήσει όλοι, και έχω την αίσθηση ότι έχουμε συμφωνήσει και με τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας, ότι υπάρχει ένα βασικό κομμάτι αρχικό που προσδιορίζει το ότι είμαστε μια σχολή αρχιτεκτών, ότι είμαστε 5 χρόνια και οδηγούμαστε προς τα εκεί, ότι ο αρχιτέκτονας είναι όλα αυτά που περιγράψαμε, την απόφαση της ΟΗΑ και της κατεύθυνσης, όλα τα υπόλοιπα, η πρόταση που πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να είναι κάθε φορά η πρόταση για τον επόμενο χρόνο. Σημαίνει ότι κάθε χρόνο μπορεί να συμβαίνουν μικρές αλλαγές, μικρά βηματάκια. Θα δοκιμάσουμε ένα πράγμα, θα πάμε τον επόμενο χρόνο, θα κάνουμε τις αναγκαίες διορθώσεις. Πολλές φορές οι διορθώσεις αυτές δεν θα έχουν κανέναν άλλο λόγο να γίνουν, παρά γιατί δεν θα φτάνουν να τους κάνουν, γιατί θα λείπει κάποιος συνάδελφος από εμάς. Έτσι θα πάμε, μην τα δραματοποιήσουμε τα πράγματα και νομίζω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία που μπορεί να έχει ένα συνέδριο σαν γι' αυτό είναι ότι βρεθήκαμε 2 μέρες, είπε ο καθένας όλα αυτά που τον βασανίζουν, που φλέγει την ψυχή του για να μάθει, μας τα εξέθεσε στους άλλους και με τέτοιους τόνους θα πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν είναι δυνατόν να πάμε στην κατάσταση της μάχης που περιέγραψε ο Τάσης του 96 με συμβιβασμούς οι οποίοι γινόταν πίσω από τα τραπέζια. Όχι εμφανώς, γινόταν αφανώς. Υπήρξαν θύματα. Και βεβαίως υπήρξαν πάντοτε θύματα. Και δικαίωμα, αλλά δεν καταλάβει κανείς ποιος πυροβόλησε. Τώρα, επειδή μερικές φορές θα μπορούσαμε στο επόμενο συνέδριο να πούμε τη δική μας εκλογή για την ιστορία. Υπήρξε ο μεγάλος συμβασμός που πήγε στο προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών. Δεν ήταν ένας συμβασμός που αφορούσε μόνο το πρόγραμμα σπουδών. Ήταν ένας μεγαλύτερος συμβασμός. Ο συμβασμός αυτός δόθηκαν και πάρθηκαν πράγματα που ήταν ένα πακέτο. Τα μεταπτυχιακά που ξεκινούσαν και το πρόγραμμα σπουδών των προπτυχιακών. Κάποια στιγμή δηλαδή να μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας. Έτσι, τις διαδικασίες ήμασταν νεότεροι, κάποιες παρακολουθήσαμε, κάποιες δεν τις παρακολουθήσαμε. Ξέρουμε πώς προέκυψε τα πράγματα. Μπορούσες να τα ανοιχνεύσεις. Λοιπόν, να μην το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, να το κάνουμε ανοιχτά και το κάνουμε ανοιχτά. Η δουλειά δηλαδή που κάνει η Επιτροπή Προπτυχιακών, που της ξόδεψε χρόνο και προσπάθεια και η συμμετοχή που υπήρχε είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Να το αποδραματοποιήσουμε το πράγμα και να πάμε παρακάτω. Όψιν δεν είναι συνάντηση πολύ. Όχι, το θέλω να πω. Αν το χάσω να πω κάτι. Θέλω να συμπληρώσω κάτι σε αυτά το οποίο είπε ο Τάσος Ιωάννης, κάτι σε αυτά που είπε ο κύριος Ισαΐας, ότι πρέπει να καταργηθούν τα στεγανά διαμερίσματα. Αυτή τη στιγμή φοβάμαι ότι και αυτό το συνέδριο θα απέδειξε ότι υπάρχουν. Γινόντουσαν άλλες συνεδριάσεις εδώ και άλλες μέσα. Άρα ήδη έχουμε 2 στεγανά. Λάθος. Έπρεπε όλα να μπορούν όλα να τα παρακολουθήσουν. Και εκεί για μένα είναι ένα από τα προβλήματα. Αυτός μπαινοβγαίνανε κύριε Καβάλα. Παλιά μπορεί να ήταν. Δεν ήταν από κάτω. Τώρα μπορούσε να μπαινοβγεί. Όπως μπαινοβγαίνανε σε δεσμεύσει. Ο κύριος Βηγιώδης και μετά κύριε Καβάλα. Εγώ ήθελα να πω ότι σε αυτή τη συνάντηση που έγινε με την ευκαιρία των 100 ή 180 χρόνων της εκπαιδεύσεως της αρχιτεκτονικής σε αυτό εδώ το κτίριο, είχαμε την ευκαιρία με αντικείμενο τη διδακτική της αρχιτεκτονικής να συναντήσουμε συναδέλφους από πολλές σχολές της Ελλάδας, να ακούσουμε απόψεις, προβληματισμούς σε σχέση με το πώς διδάσκεται η αρχιτεκτονική, πώς θα έπρεπε να διδάσκεται, τόσο τις εμπειρίες όσων κάνουν, όσο και εκείνων που θα ήθελαν να κάνουν, που ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες στη διαδοχή και στην αντιπαραβολή. Στις συνεδριάσεις που ήμουν εγώ, άκουσα πραγματικά πολύ διαφορετικές από αυτές που εκτιμούσα ότι θα γίνονταν προσεγγίσεις. Εκτιμώ ότι αυτός είναι ο πλούτος, αυτός ο διάλογος που είναι ανοιχτός,
Δεν έχει, νομίζω, κανένα συγκεκριμένο στόχο αυτή η συνεδριακή διαδικασία. Στη σχολή μας θα ξανασυζητήσουμε εμείς αν θα αλλάξουμε το πρόγραμμα σπουδών και πώς θα το αλλάξουμε. Εγώ δεν έχω καμία αγωνία, όποιο πρόγραμμα σπουδών και αν υπάρξει θα το κάνουμε μια χαρά, διότι θα το εφαρμόσουμε εμείς. Άρα ό,τι κάνουμε εμείς θα γίνει και όχι ότι θα λέει το πρόγραμμα σπουδών. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, η εμπειρία μιας διδακτικής συζήτησης. Μάθαμε από αυτό το διάλογο περισσότερο από ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένας μόνος του μέσα στη σχολή. Και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που ήρθαν μερικές φορές από μακριά για να συζητήσουν μαζί μας δύο ολόκληρες μέρες που ήταν αρκετά κουραστικές. Αυτό είναι ένα γνωριστέο από κάτι. Κύριε Θεσσαλονίκη. Εγώ ήθελα να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε για δεύτερη φορά αυτή η συνάντηση όλων των σχολών επιτέλους. Και νομίζω ότι είναι μεγάλο κρίμα που τόσα χρόνια η κάθε σχολή έμενε μόνη της χωρίς να ξέρει τι ακριβώς γίνεται στις υπόλοιπες. Άρα λοιπόν συγχαρητήρια σε όσους δούλεψαν για αυτή τη δουλειά και σε όσους συμμετείχαν και έφεραν τις προσπάθειές τους να τις διατυπώσουν εδώ. Αυτό είναι ένα πρώτο πράγμα που θα ήθελα να πω. Ένα δεύτερο πράγμα που ήθελα να πω είναι ότι είναι προφανές ότι θα πρέπει να μας ενδιαφέρει η παιδαγωγική. Και η παιδαγωγική εδώ σε μία σχολή σημαίνει επικοινωνία, σημαίνει πειθαρχία και όλα αυτά γίνονται μέσα από μια ελεύθερη προσέγγιση. Η κάθε εποχή ερμηνεύει με το δικό της τρόπο ό,τι προϋπήρξε και ό,τι γίνεται στην παρούσα στιγμή. Άρα λοιπόν είμαστε ελεύθεροι στο να αποφασίσουμε και να σκεφτούμε πάνω σε αυτό που γίνεται, χωρίς να δεσμευόμαστε από ταμπού και από στερεότυπα. Η ιστορική εξέλιξη έτσι κι αλλιώς είναι μια κατάσταση που ενδιαφέρει και μας παιδαγωγεί και μας βοηθάει να πάμε παρακάτω. Δεν θα μπορούσε κανένας να συζητήσει ότι δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα και αυτό φάνηκε από πολλές συζητήσεις που μπόρεσα να παρακολουθήσω. Υπάρχει ανάγκη να υπάρχει μια μέθοδος. Όποια μέθοδος και αν είναι, αλλά πρέπει να υπάρχει μια μέθοδος. Ίσως, κατά την άποψή μου, πρέπει να υπάρχει μια μέθοδος που θα οδηγεί στην κατάργησή της, στο τέλος-τέλος, για να είναι ζωντανή. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια μέθοδος. Δεν μπορεί να γίνεται ένα μάθημα χωρίς να υπάρχει μια μέθοδος. Και πιστεύω ότι το πρόβλημα σε σχέση με τους φοιτητές είναι το κύριο για μένα πρόβλημα, είναι να τους καλλιεργήσει κανένας το αίσθημα της αμφιβολίας και το αίσθημα της προσπάθειας κατανόησης του άλλου. Πρέπει να μάθουμε να διαλεγόμαστε, πρέπει να μάθουμε να συζητούμε και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι θέλει ο άλλος πριν να μιλήσουμε. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που το αντιμετωπίσαμε και παλιότερα και που νομίζω ότι είναι μόνιμο πρόβλημα. Και τέλος, για το δάσκαλο, θα ήθελα να πω κάτι. Ο δάσκαλος, ο καλός δάσκαλος, πρέπει να διαφορεί για τη δημιουργία επιγόνων. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε. Ευχαριστούμε όλους και όλους, εμάς και εμάς.